Emma? Είναι και το πιο challenging του. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω, παρουσιάζοντας το θέμα, το ρόλο της απεικόνησης στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση με τη βοήθεια κλινικών περιστατικών. Είναι γνωστό ότι η απεικόνηση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη διάγνωση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, στην πρόγνωση των ασθενών και την σταδιοποίηση κινδύνου αυτών. Παίζει ρόλο στην απόφαση των θεραπώντων ιατρών για τον τρόπο έναρξης της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και την ανάγκη τροποποίησης φαρμακευτικής αγωγής για το follow-up των ασθενών, στην ανάδειξη επιπλοκών των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και φυσικά για το screening των ασθενών, των ανθρώπων, καλύτερα που μπορεί να παρουσιάσουν πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Και θα αναφερθώ για το ρόλο της απεικόνησης σε όλες τις κατηγορίες των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, εκτός από τη συγγενή καρδιοπάθεια, για την οποία θα υπάρξει ομιλία αργότερα. Έτσι, είναι γνωστό στο διαγνωστικό αλγόριθμο ότι η πρώτη μέθοδος απεικόνησης, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο για τη διάγνωση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα. Μία μέθοδος απεικόνησης η οποία θα μας βοηθήσει όχι στη διάγνωση, αλλά στην εκτίμηση της πιθανότητας να έχει ο ασθενής πνευμονική υπέρταση. Θα ξεκινήσω με έναν άντρα ηλικίας 64 ετών, ο οποίος ήρθε σε εμάς αναφέροντας δύσπνοια προσπαθίας, έχοντας ειδήματα κάτω άκρων αποτριμήνου. Ήταν υποδιουρητική αγωγή και στο ηλεκτροκαρδιογράφημα βλέπουμε φλεβοκομβικό ρυθμό και εικόνα στρέιν δεξιάς κοιλίας, ενώ από μία τροποποιημένη κορυφαία λήψη των 4 κιλοτήτων εκτιμήσαμε μία μέγιστη ταχύτητα ανεπάρκειας τριγλόκινας βαλβίδας στα 3,2 μέτρα το δευτερόλεπτο. Και είναι γνωστό ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ταχύτητα, αλλά να κοιτάμε και έμεσα στοιχεία συμβατά με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και οι οδηγίες λένε ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο σημεία από δύο διαφορετικές από αυτές τις τρεις ομάδες. Και έτσι ο συγκεκριμένος ασθενής μπορούμε να δούμε ότι από την ομάδα των κοιλιών δεν είχε κάποιο σημείο, δηλαδή δεν είχε διάταση δεξιάς κοιλίας, δεν είχε αυξημένο δίκτυο κεντρικότητας αριστερής κοιλίας, δηλαδή δεν είχε D-shape αυτής. Είχε οριακή διάμετρο της πνευμονικής αρτηρίας και βραχή χρόνο εξώθησης στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας, ενώ από την ομάδα της κάτω κύλης φλέβας και του δεξιού κόλπου δεν είχε κάποιο σημείο. Έτσι, σύμφωνα με τις οδηγίες, θα πρέπει για να φτάσουμε στο σημείο να εκτιμήσουμε την πιθανότητα να έχει ο ασθενής πνευμονική υπέρταση. Ο συγκεκριμένος ασθενής είχε ενδιάμεση υπερηχοκαρδιογραφική πιθανότητα για πνευμονική υπέρταση. Και στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουμε αν ο ασθενής έχει υποκείμενο νόσημα που προδιαθέτει σε πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Δεν είχε λοιπόν ο συγκεκριμένος ασθενής υποκείμενο νόσημα. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις οδηγίες, αυτός ο ασθενής να έχει 2B ένδειξη για περαιτέρω εκτίμηση για το ενδεχόμενο να έχει πνευμονική υπέρταση. Όμως, έχοντας το υπερηχοκαρδιογράφημα και καθώς θα πρέπει να γίνεται πλήρης υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση των ασθενών που έχουν συμπτώματα συμβατά με πνευμονική υπέρταση, όπως είναι δύσπνοια, η εκτίμηση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας, όπως έγινε με το strain της δεξιάς κοιλίας, μας έδειξε ότι η δεξιά κοιλία έπασχε. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να καθετηριαστεί και μπορείτε να δείτε ότι η μέση πίεση στο δεξιό καρδιακό καθετηριασμό ήταν ουσιαστικά αυτή η οποία περίπου εκτιμήθηκε ως συστολική πίεση υπερηχοκαρδιογραφικά, ενώ είχε πολύ αυξημένες πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις και χαμηλό καρδιακό δίκτυο στα 2,1 λίτρα το λεπτό το τετραγωνικό μέτρο και ο ασθενής τελικά διαγνώστηκε με ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, ενώ 40 μήνες αργότερα, μετά από ειδική φαρμακευτική αγωγή, ο ασθενής ήταν σχεδόν ασυμπτωματικός και το strain από μείον 15,2 του ελευθέρου τυχώματος, όπως έχουμε στην εικόνα μας, ήταν πάνω από μείον 22%. Έτσι, η λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας, όπως μπορεί να εκτιμηθεί με το υπερηχοκαρδιογράφημα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τη διάγνωση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και θα πρέπει να γίνεται η εκτίμησή της με όλους τους δυνατούς τρόπους ή με όποιος έχει καλύτερη εμπειρία εξοικείωση ο θεράποντας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κλασματική περιοχή βράχυνσης, το TAPSE, το δίκτυο μυοκαρδιακής παραμόρφωσης, η συστολική ταχύτητα μετακίνησης του τριγλοκινικού δακτυλίου και νεότερες τεχνικές όπως είναι το strain,
το ολικό της δεξιάς κοιλίας και ακόμα περισσότερο το στρέιν του ελευθέρου τυχώματος που έχει βρεθεί να συσχετίζεται καλύτερα με την επιβίωση των ασθενών με πνευμονική υπέρταση, ενώ για αυτούς οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί με τη 3D υπερηχοκαρδιογραφία, η εκτίμηση του κλάσματος εξώθησης με ένα κατόφτο 44% φαίνεται να μπορεί να βοηθήσει να ταυτοποιήσει ασθενείς που μπορεί να έχουν πνευμονική υπέρταση. Φυσικά, στον συγκεκριμένο ασθενή, όπως και σε όλους τους οποίους φτάνουμε να διαγνώσουμε με δεξιό καρδιακό καθετηριασμό ότι έχει πνευμονική υπέρταση, αλλά και ακόμα νωρίτερα, εφόσον έχουμε δει ότι έχει ενδιάμεση ψηλή πιθανότητα για να έχει πνευμονική υπέρταση, σίγουρα η απεικόνηση παίζει ρόλο στο να αποκλείσουμε άλλες κατηγορίες. Έτσι, το σπινθυρογράφημα αρισμού αιμάτωσης πνευμόνων σε αυτόν τον ασθενή ήταν αρνητικό, οπότε αποκλείσαμε τη χρόνια θρομβοεμβολική και θα πρέπει σίγουρα όλοι οι ασθενείς να υποβάλλονται και σε αξονική τομογραφία θώρακος για να αποκλείσουμε κάποιο πνευμονικό νόσημα. Οπότε θα κατηγοριοποιείται στην κατηγορία 3. Όμως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πάτσι ελλείμματα στο σπινθυρογράφημα αρισμού αιμάτωσης πνευμόνων μπορεί να βρεθούν σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση όταν είναι αιμοδυναμικά σοβαρά ασθενείς. Και μάλιστα αυτό θεωρείται από τους ειδικούς ότι είναι ένα έβριμα το οποίο θα πρέπει να μας κατευθύνει εγκαιρότερα για να εντάσσεται ο ασθενής σε λίστα προς μεταμόσχευση πνευμόνων. Η απεικόνηση έχει πολύ μεγάλη διάγνωση στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και θα δείξω ένα δεύτερο περιστατικό. Είναι μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών, η οποία έχει διαγνωστεί με σκληρόδερμα το Δεκέμβρη του 2016. Αντιμετωπίστηκε από ρευματολόγο με αμπρίζανταν και τα ταλαφίλη, με ένα escalation της θεραπείας πολύ γρήγορα, καθώς η ασθενής δεν είχε βελτίωση. Και μόλις περίπου 2 μήνες μετά την προσθήκη τα ταλαφίλης προσθέθηκε σε Lexipac, δηλαδή ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν φάρμακα που στόχευσαν και στις 3 διαφορετικές παθοφυσιολογικές οδούς της νόσου. Όμως η ασθενής μετά την προσθήκη του αγωνιστή υποδοχέων προστακυκλίνης εμφάνισε οξύ πνευμονικό είδημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο μας για περαιτέρω διερεύνηση. Είχε σοβαρά διαταμένη δεξιά κοιλία. Είχε, όπως μπορείτε να δείτε, πολύ μικρών εσωτερικών διαστάσεων αριστερή κοιλία, αντισέιπ αυτή η συστολή και τη διαστολή, περικαρδιακή συλλογή, σοβαρή διάταση της κάτω κύλης φλέβας, πάνω από 100 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου, συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας και σοβαρά μειωμένη συσταλτικότητα της δεξιάς κοιλίας, όπως μπορούσε να εκτιμηθεί με το strain του ελευθέρου τυχώματος. 69 είχε μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας, είχε 1,9 καρδιακό δίκτυ και είχε πολύ κακή ικανότητα διάχυσης. Και υποπτευθήκαμε, λόγω της πολύ κακής ικανότητας διάχυσης, της μη ανταπόκρισης στην ειδική φαρμακευτική αγωγή και το οξύ πνευμονικό είδημα μετά την προσθήκη αγωνιστών υποδοχέων προστακυκλίνης, ότι η ασθενής πιθανότατα έπασχε από φλεβοαποφρακτική ή τριχοειδική αιμαγγειωμάτωση. Και έτσι, μια νέα αξονική θώρακος ανέδειξε τα παθογνωμονικά χαρακτηριστικά και έτσι η απεικόνηση για μία ακόμα φορά ανέδειξε έναν ασθενή με πολύ κακή πρόγνωση, η οποία ουσιαστικά θα έπρεπε να παραπεμφθεί άμεσα για μεταμόσχευση πνευμόνων. Είναι αλήθεια ότι μετά το τελευταίο παγκόσμιο συμπόσιο, οι ειδικοί ανέφεραν ότι η φλεβοαποφρακτική και η τριχοειδική αιμαγγειωμάτωση αποτελούν πλέον όχι μία άλλη κατηγορία της πνευμονικής υπέρτασης, αλλά είναι μία προέκταση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και μπορεί να απαντηθεί και σε ασθενείς με σκληρόδερμα και θα πρέπει όλοι οι γιατροί να την έχουν υπόψη τους. Σε ασθενείς που έχουν πολύ κακή ικανότητα διάχυσης, δεν απαντούν στην ειδική θεραπεία και ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά παθογνωμονικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία θώρακος. Και κλείνοντας με την απεικόνηση για τη διάγνωση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν νόσημα υπατικό, ιδίως κύρωση, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ντόπλερ σπλινοπλέου άξονα προς τον αποκλεισμό της πηλαίας υπέρτασης και άρα το ενδεχόμενο οι ασθενείς να πάσχουν από πηλαιοπνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Η απεικόνηση, βέβαια, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, η υπερηχοκαρδιογραφία και η μαγνητική τομογραφία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην πρόγνωση και τη σταδιοποίηση των ασθενών. Φυσικά, στις κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρεται μόνο η επιφάνεια του δεξιού κόλπου και η ύπαρξη ή όχι περικαρδιακής συλλογής. Και αναφέρεται μάλιστα ότι στο follow-up των ασθενών θα πρέπει να γίνεται υπερηχοκαρδιογράφημα το πολύ ανά έτος μετά από αλλαγή σε θεραπεία ή στην περίπτωση κλινικής επιδείνωσης. Όμως, ήδη από το 2013 οι ειδικοί είχαν πει ότι το μέγεθος και η λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εκτίμηση της απάντησης των ασθενών στη θεραπεία και την πρόγνωσή τους. Έτσι, εκτός από την εκτίμηση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας με το υπερηχοκαρδιογράφημα,
Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς φαίνεται να παίζει ρόλο σημαντικό στην εκτίμηση λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας μέσω της εκτίμησης των όγκων της, του κλάσματος εξώθησης, της ποσοτικοποίησης της πνευμονικής ροής, αλλά και της εκτίμησης όλων των άλλων ευρημάτων των συμβατών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Και έχουν μελετηθεί πολλοί δείκτες που αφορούν και τον τελοσυστολικό και τελοδιαστολικό όγκο της αριστερής κοιλίας, της δεξιάς φυσικά, αλλά και του κλάσματος εξώθησης, το οποίο φαίνεται να είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης για επιβίωση των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, σύμφωνα με αυτό το review και μετα-ανάλυση του 2016. Βέβαια, έκτοτε έχουν μελετηθεί πολλοί δείκτες, το Internal Mechanical Work, αλλά και νεότεροι δείκτες, όπως το Longitudinal Strain της δεξιάς κοιλίας με βάση τη μαγνητική τομογραφία. Και μάλιστα σε αυτή τη μελέτη βρέθηκε ότι το strain rate της δεξιάς κοιλίας φαίνεται να συσχετίζεται καλύτερα με τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Όμως η αλήθεια είναι ότι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς στην Ελλάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη ευκολία. Όσον αφορά τη στρες υπερηχοκαρδιογραφία, σε αυτή τη μελέτη στο Circulation είδαμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι αύξησαν τη συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας κατά την άσκηση, αυτοί οι ασθενείς είχαν καλύτερη πρόγνωση, αναδεικνύοντας την εφεδρεία της δεξιάς κοιλίας για αυτούς τους ασθενείς που μπόρεσαν να αυξήσουν τη συστολική πίεση κατά την άσκηση. Όσον αφορά το ρόλο της απεικόνησης στην έναρξη της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής, αυτός ήταν ένας ασθενής 60 ετών, ο οποίος είχε φυσιολογικό NT-proBNP, περπατούσε 480 μέτρα, είχε 2,5 καρδιακό δείκτη, άριστη λειτουργικότητα δεξιάς κοιλίας με το υπερηχοκαρδιογράφημα και ο ασθενής αυτός προ 5 ετών θα μπορούσε άνετα να ξεκινήσει αγωγή, να λάβει αρχική μονοθεραπεία. Καθώς η εκτίμηση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και η μονοθεραπεία υπήρχε ως τώρα στις οδηγίες. Πλέον όμως, οι ασθενείς όλοι θα πρέπει να ξεκινάνε με εξ αρχής από το στόματος αγωγή και μόνο οι αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να ξεκινούν ταυτόχρονα με ενδοφλέβη από προστενόλη. Θα πρέπει να εκτιμώνται το πολύ 6 μήνες αργότερα και να είναι οι ασθενείς low risk στο follow-up και αν σε ένα χρόνο από την έναρξη της θεραπείας δεν είναι ο ασθενής low risk, τότε θα πρέπει να μπαίνει σε λίστα για μεταμόσχευση. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς αντιθέτως, με τη διαιταμένη δεξιά κοιλία, τον D-shape της αριστερής και την περικαρδιακή συλλογή, σίγουρα θα πρέπει να λάβει ενδοφλέβη από προστενόλη, καθώς είναι το φάρμακο το οποίο είναι το μόνο που έχει δείξει βελτίωση στην επιβίωση στους ασθενείς. Αυτή η ασθενής είχε πνευμονική αρτηριακή υπέρταση από ιντερφερόνι. Μπορείτε να δείτε την ήπια διάταση της δεξιάς κοιλίας, μείον 22 strain του ελευθέρου τυχώματος, 3,6 ταχύτητα ήπιο D-shape αριστερής και είχε 2,3 καρδιακό δείκτη και 40 μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας, 23% RVFAC. Της δώσαμε ειδική φαρμακευτική αγωγή, διπλή επιθετική φαρμακευτική αγωγή. Σταματήσαμε φυσικά την ιντερφερόνη και μπορείτε να δείτε 5 μήνες αργότερα 39% RVFAC, φυσιολογική αριστερή κοιλία και το strain από μείον 20 περίπου πήγε μείον 32%. Και τότε συζητήσαμε τον κύριο Καρδιοφίλη να ξανακαθετηριαστεί, καθώς πιστεύαμε ότι η ασθενής ήταν σχεδόν φυσιολογική. Και όντως μπορείτε να δείτε ότι είχε 22 μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας, 2,7 δείκτη, 2,1 αντιστάσεις, ήταν τελείως φυσιολογική. Δηλαδή, εδώ το υπερηχοκαρδιογράφημα μας ανέδειξε τα ευρήματα του δεξιού καρδιακού καθετηριασμού. Και ήταν το πρώτο περιστατικό στη βιβλιογραφία, στο οποίο διακόπη ειδική φαρμακευτική αγωγή και τώρα 1,5 χρόνο αργότερα η ασθενής είναι χωρίς ειδική φαρμακευτική αγωγή, τελείως φυσιολογική και φυσικά χωρίς ιντερφερόνι. Και όσον αφορά τις επιπλοκές και το ρόλο της απεικόνησης, αυτή η ασθενής έχει ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, σοβαρή διάταση των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, όπως μπορείτε να δείτε, 3,3 μέτρα το δευτερόλεπτο ταχύτητα. Είχε όμως σοβαρά διατεταμένη πνευμονική αρτηρία, 58 χιλιοστά το στέλεχος, 45 η δεξιά, ο δεξιός κλάδος, 33 ο αριστερός. Είχε συμπίεση στελέχους της αριστερής στεφανίας αρτηρίας από τη σοβαρά διαταμένη πνευμονική αρτηρία, κάτι το οποίο μόνο η απεικόνηση μπορεί να μας αναδείξει με σαφήνεια. Στη στεφανιογραφία ανεδείχθη επίσης η συμπίεση στελέχους. Μάλιστα, η ασθενή συγκεκριμένη είχε χειρουργηθεί για λίμα στον LAD, καθώς οι γιατροί της θεωρούσαν ότι είχε νόσο στελέχους, που φυσικά η λίμα έκλεισε στη συνέχεια. Και έτσι η απεικόνηση και στην ανάδειξη επιπλοκών παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η
ιδιαίτερους η συμπίεση στελέχους και ο διαχωρισμός πνευμονικής αρτηρίας είναι συμβάματα τα οποία μπορεί να βρεθούν σε ασθενείς με σοβαρή διάταση πνευμονικής αρτηρίας και πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Οι ασθενείς που σας έδειξα νωρίτερα είχε ευνίδιο θάνατο, από τον οποίο ανένυψε όμως και γι' αυτό εμφυτεύσαμε τον απεινιδωτή. Και αυτό το slide το έβαλα όχι μόνο για να δείξω τον απεινιδωτή, αλλά και την ακτινογραφία, η οποία και αυτή σαν τρόπος απεικόνησης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορούμε να δούμε την αναστροφή ροής προς τα άνω πνευμονικά πεδία. Μπορούμε να δούμε το δεξί χείλος διευρυμένο λόγω της διάτασης των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και σε αυτή την ασθενή με τη σοβαρή διάταση της πνευμονικής αρτηρίας και το αριστερό χείλος με την πολύ μεγάλη διάταση. Κλείνοντας, το screening είναι απαραίτητο σε υψηλού κινδύνου ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και εδώ η απεικόνηση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το υπερηχοκαρδιογράφημα σε συμπτωματικούς ασθενείς με HIV λίμωξη, πυλαία υπέρταση και προηγηθήσα χρήση ουσιών που προάγουν την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση είναι απαραίτητο, ενώ το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι επίσης απαραίτητο ετησίως σε ασθενείς με συστηματικό σκληρόδερμα και συγγενείς ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Δεμερώτη. Είναι πάλι μια εξαιρετική ομιλία, όπως πάντοτε. Από τη δικιά μου τη μεριά, δύο πράγματα. Η δεξιά κοιλία να είναι απολύτως φυσιολογική και ο ασθενής να έχει πνευμονική υπέρταση αποτελεί κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Και μπράβο σας, προχωρήσετε και το κάνατε. Και το άλλο πράγμα, επίσης, που με εξέπληξε, ότι υπάρχουν ασθενείς με σκλήνηση που παίρνουν ακόμα ιντερφερόνι. Βασικά, έχουμε και άλλα φάρμακα στη διάθεσή μας. Συγχαρητήρια για την ομιλία, ήταν εξαιρετική. Έχουμε τώρα τους σχολιαστές, όπως μας είπε εδώ ο πρόεδρος, και είπε να μην ρωτήσω τον κύριο Ραλίδη, να ρωτήσω τον κύριο Καμπερίδη, αν θέλει να πει κάτι. Πρώτο και μετά, άμα θέλει και ο κύριος Ραλίδης. Και ο κύριος Ραλίδης. Συγχαρητήρια, κυρία Δεμερούτη. Εξαιρετική η παρουσίαση για ακόμη μια φορά. Θα ήθελα και εγώ να μείνω σε αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος. Όπως είδαμε, να υπάρχει πνευμονική υπέρταση Group 1 με φυσιολογική δεξιά κοιλία στον πρώτο ασθενή και πώς στο δεύτερο ασθενή με τόσο διατεταμένη κοιλία που είναι η πιο τυπική εικόνα με το D-shape. Και αυτό βλέπουμε ότι η απεικόνηση βοηθάει πάρα πολύ στο να ερμηνεύσουμε και την παθοφυσιολογία σε πολλές περιπτώσεις, όπως εδώ. Νομίζω ότι εδώ η αιτία είναι ότι δεν έχει δημιουργηθεί αυτό που ονομάζουμε RVPA uncoupling, που οδηγεί τελικά στην μεγάλη διάταση της δεξιάς κοιλίας. Δηλαδή, αρχικά, λόγω των αυξημένων πνευμονικών πιέσεων και αντιστάσεων, η δεξιά κοιλία υπερτρέφεται, προσπαθεί να αυξήσει τη συσταλτικότητά της και έτσι να ανταπεξέλθει. Μειώνεται όμως ο όγκος παλμού που εξωθείται. Τελικά, αρχίζει να διατείνεται τη δεξιά κοιλία και όταν πλέον καταστραφεί, έχουμε αυτή τη τυπική εικόνα που χάνει και ο όγκος παλμού και έχει συσταλτικότητα και φτάνουμε σε αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας σαν Group 1, πνευμονική υπέρταση στον υπέρηχο. Οπότε αυτό ήταν μια πολύ ωραία εικόνα. Και ένα δεύτερο σχόλιο, ότι πράγματι ενώ οι ευθυντήριες οδηγίες, όπως μας δείξατε, για πρόγνωση έχουν μόνο το μέγεθος του δεξιού κόλπου και την περικαρδιακή συλλογή, πλέον οι μελέτες δείχνουν ότι η λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας παίζει σημαντικό ρόλο, κυρίως με την υπερηχογραφία παραμόρφωση και το strain. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι και εκτός από το μέγεθος του δεξιού κόλπου, πλέον υπάρχουν μελέτες και για τη λειτουργία του δεξιού κόλπου, είτε αυτό γίνεται με strain πάλι, με παραμόρφωση, είτε με πιο απλές μεθόδους. Είχαμε δείξει πρόσφατα σε ένα paper από το Αχιάπα στο Τζέις, ότι υπάρχει ένας δείκτης ORAFI, Right Atrial Function Index, όπου βλέπουμε τη λειτουργικότητα του δεξιού κόλπου με πιο απλές μετρήσεις. Οπότε νομίζω ότι πράγματι μετακινούμαστε προγνωστικά πάντα από το μέγεθος στη λειτουργία της κοιλίας και του κόλπου. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα, απλώς λόγω χρόνου δεν μπόρεσα να τα πω όλα. Έτσι, σε αυτό το slide πραγματικά έχει μελετηθεί η λειτουργικότητα του δεξιού κόλπου σαν προγνωστικός δείκτης, ιδίως στην ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Και το peak longitudinal strain rate, εκτός από την επιφάνεια του δεξιού κόλπου, φαίνεται να συσχετίζεται πολύ καλά σε αυτούς τους ασθενείς με την επιβίωση. Ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση. Να ρωτήσω τον κύριο Παπά ή να πάρει το ορολόγο ο κύριος Παπάς. Όποιος θέλει. Πολύ συγχαρητήρια για την παρουσίαση, κυρία Δεμερούτη. Πραγματικά μας βάλατε μερικά θέματα, δηλαδή, ας πούμε, ο ασθενής με σκληρόδερμα. Και έχουμε συνέχεια κλήσεις από τους ρευματολόγους να δούμε έναν ασθενή με σκληρόδερμα, αν έχει πνευμονική υπέρταση. Ήδη παίρνει για τα δακτυλικά έλκη στοχευμένη θεραπεία
θα δει κάποιον ανταγωνιστή της ενδοθυλλίνης και πραγματικά και έχει και λίγο διαταραχή στην διάχυση. Εκεί πραγματικά εμείς σαν καρδιολόγοι όταν δούμε έτσι οριακά, δεν δούμε δεξιά κοιλία επηρεασμένη, που συνήθως δεν βλέπουμε. Εγώ τουλάχιστον που έχω δει σχεδόν πάνω από 150 σκληροδέρματα στα Γιάννηνα, λίγους, 2-3 που έχω δει ήταν σε τελικό στάδιο και πέθαναν μετά από 2-3 μήνες. Αλλά οι άλλοι που έρχονται έτσι για screening, συνήθως έχουν φυσιολογική δεξιά κοιλία και μια οριακή, έτσι, όπως είπε και ο κ. Ραλίδης, 2,8, 2,7 μέχρι 3 πίεση. Αλλά παίρνουν ήδη αναστολή της ενδοθυλλίνης. Σε αυτούς θα πούμε ότι έχουν πνευμονική υπέρταση. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή παίρνουν οι περισσότεροι ασθενείς φάρμακα για δακτυλικά έλκη, εμείς συνηθίζουμε να τους καθετηριάζουμε. Αν βλέπουμε φυσιολογικές παραμέτρους αιμοδυναμικές, γιατί συμβαίνει αυτό, τους αφήνουμε φυσικά στην αγωγή που παίρνουν για τη δακτυλικά έλκη. Πλέον όμως, επειδή η διπλή φαρμακευτική αγωγή ενδείκνεται για αυτούς τους ασθενείς, ιδίως σε ασθενείς με σκληρόδερμα, εάν παίρνουν μονοθεραπεία και έχουν πνευμονική υπέρταση, πρότριχο ειδική, προσθέτουμε ένα δεύτερο φάρμακο. Πάντως, είναι συχνό αυτοί οι ασθενείς να έχουν και διαστολική δυσλειτουργία λόγω του σκληροδέρματος και να έχουμε αυξημένη ενσφήνωση και τότε περιπλέκονται λίγο τα πράγματα. Άρα να ζητάμε δεξιό καθετηριασμό. Ναι. Ας μην είμαστε στα όρια αυτά της μελέτης αυτή της direct, της αυτού του αλγόριθμου που έχουν βάλει με το σκληρόδερμα. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια προσεκτική περιχοκαρδιογραφική μελέτη και αν έχουμε πάνω από ενδιάμεση πιθανότητα για να έχουμε πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, θα πρέπει να καθετηριάζονται αυτοί οι ασθενείς. Και το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω και ήταν πολύ ωραίο το περιστατικό που δείξατε με τη Veno Occlusive. Έχουμε πολύ συχνά όταν στέλνουμε high-res, που σχεδόν σε όλους στέλνουμε high-res CT, να μας λένε ότι έχει λίγο μοσαϊκό, έχει λίγο τούτο, έχει λίγο τάλο. Εκεί πάντα πρέπει, πώς θα αποδείξουμε ότι είναι Veno Occlusive. Ένας ασθενής με πνευμονική υπέρταση που έχει και άλλες παθήσεις. Μπορεί να έχει δηλαδή και αριστερή. Βέβαια υπάρχουν και μετά, ας πούμε, οι άλλοι τύποι. Αλλά εκεί εγώ με τους ακτινολόγους πραγματικά έχω πρόβλημα. Όταν μου στέλνουν, ο ένας μου στέλνει απάντηση με μοσαϊκό, ο άλλος δεν μου το λέει, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι και στο νοσοκομείο μας χρειάζεται να βρεθούμε 3-4 γιατροί για να συζητήσουμε τα ακτινολογικά ευρήματα και να εκτιμήσουμε το ενδεχόμενο να έχει ο ασθενής φλεποπαφρακτική νόση, τριχοειδική αιμαγγειωμάτωση. Αλλά είναι ο συνδυασμός των στοιχείων που πρέπει να έχει ο ασθενής. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει πολύ κακή ικανότητα διάχυσης, θα πρέπει να μην απαντά στη θεραπεία ή να προκληθεί οξύπνευμονικό είδημα από την ειδική φαρμακευτική αγωγή, την αγκιοδιασταλτική, ιδίως τους αγωνιστές αποδοχέων προς τα κυκλίνης. Σε συνδυασμό λοιπόν και με τα ακτινολογικά ευρήματα, μετά μπαίνει η διάγνωση της φλεποπαφρακτικής νόσου. Αλλά η εικόνα η ακτινολογική είναι συνήθως τυπική. Δηλαδή, όταν έχουμε όμως όλα αυτά τα στοιχεία, πλέον είμαστε πιο βέβαιοι για τη διάγνωση. Σίγουρα όμως η βιοψία είναι αυτή που στο τέλος δίνει τη διάγνωση και κυρίως σε νεκροτομικά ευρήματα μιλώντας για αυτά τα νοσήματα, γιατί αυτοί οι ασθενείς καταλήγουν πάρα πολύ γρήγορα αν δεν μεταμοσχευθούν. Αλλά αυτό το τελευταίο paper που έδειξα μετά από το τελευταίο παγκόσμιο συμπόσιο τα βάζει όλα μέσα. Δηλαδή θα πρέπει να εκτιμούμε γενικά τον ασθενή για να μπαίνει η διάγνωση. Συγγνώμη για την κατάχρηση, αλλά επειδή δεν θα ξαναπούμε για σκληρόδερμα, αν ο ασθενής με το σκληρόδερμα και την πνευμονική υπέρταση του κάνει στο δεξιό καθετηριασμό και βγαίνει, ας πούμε, στην κατηγορία 1, αλλά έχει και πνευμονική ίνωση, έχει μια διάχυση χαμηλή σχετικά, εκεί τι λέμε, του δίνουμε τα. Δίνουμε συνδυασμό, ας πούμε. Θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσουμε ποιο υπερέχει. Δηλαδή, υπερέχει η πνευμονοπάθεια στον ασθενή ή το προτριχοειδικό στοιχείο. Δηλαδή η αρτηριακή υπέρταση από το σκληρόδερμα. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς που έχουν πνευμονική ίνωση επικρατεί αυτό το στοιχείο της πνευμονικής ίνωσης. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είμαστε πιο επιφυλακτικοί στο να ξεκινήσουμε την ειδική φαρμακευτική αγωγή, τουλάχιστον επιθετικά όπως λένε οι οδηγίες. Δηλαδή ίσως να ξεκινούσαμε με PDE5 για παράδειγμα αρχικά, να τον επανεκτιμήσουμε στους 6 μήνες το πολύ και αν δούμε ότι έχει βελτιωθεί, τότε να τον αφήσουμε. Αν δεν έχει βελτιωθεί, θα εκτιμήσουμε για το ενδεχόμενο να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αλλά είμαστε σίγουρα πιο προσεκτικοί στην ειδική φαρμακευτική αγωγή σε αυτούς τους ασθενείς. Γιατί στην πνευμονική ίνωση τι φοβόμαστε. Αν έχει ένα. Έχουμε στην πνευμονική ίνωση, αν δώσουμε για παράδειγμα ανταγωνιστές υποδοχείων ενδοθυλλίνης, μπορεί να επιδεινωθούν οι ασθενείς. Αερομετρικώς εννοώ πάντα. Όσον αφορά την οξυγόνωσή τους δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάντως στην τοποθέτηση αυτή με τις αξονικές τομογραφίες πράγματι μπερδευόμαστε πάρα πολύ και ίσως τώρα στα πλαίσια της εταιρείας
θα πρέπει να δημιουργηθεί στο ίντερνετ ένα παράθυρο όπου να υπάρχει και τοποθέτηση και από κάποιο δεύτερο ή τρίτο κέντρο για μερικούς αρρώστους. Δηλαδή, είναι κρίμα να παίρνουμε μια λανθασμένη τοποθέτηση ή να μην γινόμαστε αρκετά επιθετικοί στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Θεωρώ ότι τώρα πρέπει κάποια τύχη ανάμεσα στα διάφορα νοσοκομεία να γκρεμιστούν και να έχουμε τοποθέτηση και άλλων συναδέλφων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό γνωστικό αντικείμενο. Τώρα έχουμε καταχρηστεί το χρόνο να προχωρήσουμε. Ένα σχόλιο να κάνω, μια που είπατε κύριε Παπά ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε για το σκληρόδερμα. Επειδή τελικά το σκληρόδερμα είναι εκείνη η ομάδα που ποσοστιαία καταλαμβάνει το 30% κατά μέσο όρο τουλάχιστον σε όλες τις μελέτες της φάσης του τύπου 1 πνευμονικής υπέρτασης και της διαχείρισης των νέων φαρμάκων και βέβαια έχει τη δυσμενέστερη πρόγνωση και αυτό συνεισφέρει στο τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιθετικοί όπως υποδηλώνουν και οι οδηγίες στη διαχείριση αυτών των ασθενών. Πρόσφατο παράδειγμα, ήρθε στο ιατρείο μου μια κυρία με σκληρόδερμα, η οποία στην εκτίμηση την υπεριογραφική είχε μια διατριγωγική κλίση πίεσης που ήταν με δική μου μέτρηση περί το 35-36 κλίση πίεσης. Βεβαίως, επειδή ήταν το σενάριο αυτό, έκανα δεξιοκαθυριασμό και είχε πνευμονικές αντιστάσεις 5. Η γυναίκα αυτή, αν τηρούσαμε τα τυπικά κριτήρια, θα την αφήναμε έτσι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν πρέπει να είμαστε καθόλου επιφυλακτικοί στο να ζητήσουμε δεξιό καθυριασμό. Εγώ δεν εμπιστεύομαι το υπερηγοράφημα όταν έχω κλινικό σενάριο ύποπτο και ειδικά επί σκληροδέρματος. Προχωρώ τάχιστα σε δεξιό καθυριασμό. Πολλό δε μάλλον αν έχω κλινική εικόνα δεξιάς καρδίας ανεπάρκειας και δεν συζητάω καν για υπερηγοράφημα. Το υπερηγοράφημα έχει νόημα σαν ένα κλινικό εργαλείο ευρείας χρήσης, αλλά προέχει η κλινική μου εικόνα και ο υψηλός βαθμός υποψίας για την υποκείμενη νόσο. Πολλό δε μάλλον εν σκληροδέρματη.